Ταλέντο να έχεις. Την πήγα τη βολτούλα μου. Άκουσες τι είπε. Ταλέντο να έχεις. Γιατί πραγματικά όσοι έχουν ταλέντο και το επεξεργαστούν ξεχωρίζουν. Ξεχωρίζουν. Κάνουν ωραία πράγματα, ωραίες χειροποίητες δημιουργίες. Και θα πάμε σε ένα χώρο, στον καλό το φίλο τον Κωστή, τον Παπαδάκη, ή αλλιώς Παπαδόκωστα, όπως τον γνωρίζουμε. Πολύ ένας από τους πιο γνωστούς δημοφιλείς χοροδιδασκάλους στην Κρήτη. Ένας άνθρωπος ο οποίος στο μετερίζει της παράδοσης έρχεται και πλέκει τα δικά του όνειρα. Και ένα από αυτά ήταν να δημιουργήσει φορεσιές για μικρά παιδιά, για όλους εμάς που φανταζόμαστε ένα μυστήριο διαφορετικό της βάπτισης του γάμου. Για τα παιδιά. Γιατί έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε και αυτό, αλλά αυτή η λεπτομέρεια, η αγάπη που έχουν, ο τρόπος που έχουν επιλέξει να συνθέσουν το κάθε τι έχει πολύ μεγάλη αξία και πραγματικά έρχεται να ολοκληρώσει την ευτυχία του εκάστοτε μυστήριου που έχουμε και θέλουμε να πραγματοποιήσουμε. Ένα μαγαζί γεμάτο μεράκι που το έχει στήσει με τη σύζυγο και τα κάνουν όλα μαζί. Ξεκινήσαν από το μηδέν, δεν ξέρανε να φτιάχνουν κριτικές παραδοσιακές φορεσιές, αλλά με πάθος και από την ανάγκη με τις σχολές που όλοι χρειάζονταν για ενοικίαση, αγορά κτλ. Άρχισαν όλοι μαζί να βοηθάνε να χτιστεί αυτό που έχουν δημιουργήσει. Το εργαστήρι λοιπόν, εργαστήρι κριτικής παραδοσιακής φορεσιάς από τον Κώστα Παπαδάκη και τη Χριστίνα τη σύζυγο, που είδαμε μέσα στολιδάκια, είδη δώρων, φορεσιές, όλα φτιάχνονται πάνω σου, μπορείς να πας να φτιάξεις κάτι όμορφο, να ράψεις. Δεν είναι και βαφτιστικά η διαδικασία. Θέλει έρευνα, θέλει διάβασμα, βέβαια, θέλει μελέτη, να αναζητήσεις ποιοτικά υλικά, να μπορέσεις να φτιάξεις αυτό που ονειρεύεται ο καθένας, έτσι ακριβώς όπως το έχει στο μυαλό του. Και μπράβο, είναι μια επιχείρηση και με αυτό θα πάμε να δούμε το εξαιρετικό βίντεο που μας έχει φέρει η Έλενα σήμερα, γιατί μπήκε εκεί στα άδυτα του εργαστηρίου του Παπαδόκωστα. Είναι μια επιχείρηση η οποία μεταφέρει και διάφορες παραγγελίες σε ολόκληρο τον κόσμο, σε κριτικούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Προσφάτως φίλοι μου από την Ιρενβέργη είχα δει που δημοσίευαν τα ευχαριστήριά του στον Κωστή τον Παπαδάκη για τις δεκάδες φορεσίες που έστειλε στη Γερμανία για να ντύσουν μια κριτική εκδήλωση. Έτσι. Αυτά τώρα, ρε παιδιά, είναι τα συγκινητικά. Πάμε να δούμε. Κριτική φορεσιά. Για πάμε το ταξίδι στο χρόνο. Λεωφόρο Κνωσού 47 φιλοξενείται ένα μοναδικό εργαστήρι κριτικής φορεσιάς, το Εργαστήρι Παραδοσιακών Φορεσιών Παπαδόκωστας. Με αγάπη για την παράδοση, θέληση για δημιουργία και άρτια τεχνογνωσία, ο Κώστας και η Χριστίνα Παπαδάκη κατασκευάζουν κριτικές παραδοσιακές ενδυμασίες που ξεχωρίζουν. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στο χώρο μας, στο εργαστήριό μας, όπου ένα όραμα πολλών ετών έχει υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και όσο πάει εξελίσσεται ακόμα περισσότερο. Μία ανάγκη που δημιουργήθηκε μέσα από τις σχολές μας για ενοικίαση και κατασκευή σωστής παραδοσιακής φορεσιάς, μας έφτασε στην ανάγκη να εργαστούμε πάνω σε αυτό, να μελετήσουμε, να ενημερωθούμε, να εκπαιδευτούμε και αυτή τη στιγμή να μπορούμε να κατασκευάσουμε πρώτα απ' όλα για μας, αλλά και πλέον για όλο τον κόσμο. Οποιαδήποτε φορεσιά θέλει κάποιος να ράψει, είτε αντρικιά είτε γυναικεία. Κατασκευάζουμε λοιπόν φορεσιές από όλη την Κρήτη, βασισμένες σε παλιά σχέδια, οι παλιές φωτογραφίες που έχουμε βρει, όσο πιο κοντά μπορούμε στο τότε, διότι τα υλικά πλέον και τα υφάσματα δεν είναι το ίδιο για να φτάσουμε ακριβώς στο ίδιο αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές, αλλά συγχρόνως αυτό δεν σημαίνει ότι πατάμε πάνω σε αυτό και δημιουργούμε μόδα και τροποποιούμε και αλλάζουμε τις φορεσιές όπως εμείς νομίζουμε ή όπως εμείς θα ήταν το γούστο μας. Αυτό προσπαθούμε να μην το κάνουμε και γι' αυτό μας επιλέγει ο κόσμος, μας επιλέγουν γνώστες και κατεχάριδες, όπως λέμε και εμείς στην Κρήτη, στο κομμάτι του αντικειμένου, καθώς και έχουμε μεγάλη γνώση και εμπειρία στο πώς πρέπει να κατασκευαστεί μία φορεσιά για να βολεύει έναν άνθρωπο που θα τη φορέσει είτε για μία κοινωνική εκδήλωση, είτε για ένα χορό, να αναπνέει σωστά η φορεσιά, να είναι σωστά υφάσματα, να είναι ευλίγιστος ο άνθρωπος αυτός που θα τη φορέσει και γενικότερα να έχει αντοχή στο πέρασμα του χρόνου.
Έχουμε ένα από τα μοναδικά, νομίζω, στην Κρήτη εργαστήρια παραδοσιακής φορεσιάς τουλάχιστον, με τα σωστά μηχανήματα, με σύγχρονα μηχανήματα και μοναδικά μηχανήματα, όπως το τελευταίο μας που είναι μια κινητική μηχανή, η οποία είναι η μοναδική αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Με το να διαθέτουμε λοιπόν ένα σύγχρονο εργαστήριο, είμαστε και πολύ γρήγοροι στην παράδοση ενός ρούχου από την παραγγελία μέχρι την πρώτη ή τη δεύτερη πρόβα και κατά συνέπεια στην παράδοση αυτού. Σε εμάς θα βρείτε ανογιανές, φακιανές, σακοφίστανα, γυλώτες, γυλαίκα, βράκες, οτιδήποτε έχει σχέση με την παράδοση. Οποιαδήποτε φορεσιά μπορούμε να τη φτιάξουμε στα μέτρα σας. Τα πάντα κατασκευάζονται από εμάς εδώ στο χώρο μας, ακόμη και τα κεντήματα. Επίσης, εκτός από αγορά, διαθέτουμε φορεσιές και προς ενοικίαση. Έχουμε ένα τεράστιο βεστιάριο με αντρικές και γυναικείες φορεσιές, αλλά και παιδικές. Επομένως, μπορείτε να ενοικιάσετε από εμάς φορεσιές για οποιαδήποτε περίσταση τις χρειάζεστε. Διαθέτουμε και μεγάλη γκάμα σε κοσμήματα, καθώς και παπούτσια, χορευτικά, δερμάτινα, χειροποίητα και αυτά, για τις ανάγκες των χορευτών και όχι μόνο. Παράλληλα με την δημιουργία χειροποίητων φορεσιών από όλη την Κρήτη, στο κατάστημα παραδοσιακές φορεσιές Παπαδόκοστας κατασκευάζονται βαφτιστικά πακέτα για αγόρια και κορίτσια, ιδέα που αγαπιέται όλο και περισσότερο και υπενθυμίζει τη σύνδεση με τις ρίζες κατά την μοναδική στιγμή της βάφτισης ενός παιδιού. Προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο βάφτισης, βαουλάκι, βαλίτσα στολισμένη, λαμπάδα, κεράκια, σαπουνάκι, μυρόπανα, πετσέτες, μαρτυρικά, κουτί για τα μαρτυρικά, στολισμό κολυμπήθρας, ό,τι χρειάζεται για μια βάφτιση. Εδώ βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό πακέτο βάφτισης. Έχουμε το πακέτο του ρουχισμού. Περιλαμβάνει γυλαίκο, γυλώτα, πουκάμισο, στιβανάκια, ζώνη, μαχαιράκι, ρολόι τσέπης και σαρίκι. Και φυσικά ολοκληρώνεται με μπαουλάκι, λαμπάδα, κεράκια, σαπουνάκι, μπουκαλάκι για λάδι, μυρόπανα, πετσέτες, κορδέλα νονού και στολισμό κολυμπήθρας. Στην ουσία προσφέρουμε όλα όσα χρειάζεστε για τη βάφτιση του παιδιού σας. Εδώ βλέπουμε κάποια φορεματάκια. Είναι φορέματα χειροποίητα, βασισμένα στην κρητική παράδοση. Έχουν κεντήματα, είτε υφαντό, είτε κέντημα, στο χρώμα που επιθυμείτε και στο σχέδιο που επιθυμείτε. Τα φορέματά μας είναι χειροποίητα, που σημαίνει ότι ράβονται για το παιδάκι που θα έρθει εδώ. Θα του κάνουμε τις μετρήσεις και θα φτιάξουμε ένα φορεματάκι το οποίο πάνω του, ραμμένο στα μέτρα του, στις διαστάσεις που θέλετε και στο σχέδιο που επιθυμείτε. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε προσαρμογές στα χρώματα, να επιλέξετε εσείς ό,τι ακριβώς θέλετε, πάντα με τα καλύτερα υλικά της αγοράς και στην καλύτερη ποιότητα. Μπορείτε να επιλέξετε εσείς κάποια στοιχεία που θέλετε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λύρα που ταιριάζει με το παραδοσιακό κομμάτι. Μπορεί να είναι κάποιο μονόγραμμα, στοιχεία όπως κριτικός, τα αρχικά, το όνομα σε ξύλο ή σε plexiglass, ό,τι εσείς επιθυμείτε, μπορούμε να σας το φτιάξουμε. Γενικότερα έχουμε προσπαθήσει να προσαρμόσουμε το παραδοσιακό στοιχείο με το σύγχρονο, οπότε τα πακέτα μας βασίζονται στην παράδοση όσον αφορά το κομμάτι του ρουχισμού και τα υπόλοιπα διακοσμητικά που στολίζουμε είναι λίγο πιο σύγχρονα, προσαρμοσμένα στο τώρα. Επίσης θα μπορούσαμε να προσαρμόσουμε και να ταιριάξουμε και τον νονό ή τον πατέρα και τη μητέρα του παιδιού με ανάλογα παραδοσιακά στοιχεία, να ντυθεί δηλαδή και ο νονός παραδοσιακά και οι γονείς αν αυτοί το επιθυμούν για να υπάρχει ένα σύνολο πιο ομοιόμορφο.
Το κατάστημα Παραδοσιακές Φορεσιές Παπαδόκοστας λειτουργεί Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 3 και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9 με 3 και 6 με 9. Βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κνωσού 47 και παρέχει κριτικές παραδοσιακές φορεσιές προς αγορά και ενοικίαση, βαφτιστικά πακέτα που κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στο χέρι και δώρα που εντυπωσιάζουν. Εξυπηρετεί παραγγελίες σε όλη την Ελλάδα καθώς και στο εξωτερικό. Η ευθύνη λοιπόν είναι τεράστια που έχουμε απέναντι στο κομμάτι της παράδοσης και από τη μεριά των σχολών χορού που έχουμε και στο κομμάτι ένα παραπάνω της κριτικής φορεσιάς. Οι άνθρωποι βλέπουμε όλο και περισσότερο και το επιλέγουν σε προσωπικές τους στιγμές όπως είναι ο γάμος τους, η βάφτιση ενός παιδιού. Βλέπουμε ότι ντύνονται οι φίλοι, οι κουμπάροι, οι συγγενείς ενός γαμπρού, η νύφια αντίστοιχα με μια παραδοσιακή φορεσιά είτε με στοιχεία της παράδοσης μας προσαρμοσμένη σε ένα πιο σύγχρονο φόρεμα. Κάτω επίσης και στα χορευτικά μας όλα. Πολλά σχολεία επιλέγουν στην παρέλαση να βάλουν παραδοσιακή φορεσιά σε όλους τους νομούς της Κρήτης, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα, στους κριτικούς συλλόγους. Άρα η ευθύνη από τη μεριά μας είναι τεράστια.